Θα τα αφήσουμε αυτά, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε την Γενική Γραμματεία του ΙΠΚΑ, του αρμόδιου Υπουργείου, τη Μεσσηνία, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Καταρχήν, όλοι περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει εμπλέξει πάρα πολύ το ΙΠΚΑ. Και το λέω αυτό γιατί. Ακούω τους δήμαρχους πετάνε τον μπαλάκι στο ΙΠΚΑ. Ακούω την περιφέρεια πετά τον μπαλάκι στο ΙΠΚΑ. Οι κάτοικοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει το ΙΠΚΑ. Θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει μία παραπληροφόρηση, θα έλεγα. Δεν θέλω εγώ να αντιταχθώ έτσι ή να αντιπαρατεθώ, είναι ίσως τη λέξη, απέναντι σε κανέναν, αλλά δυστυχώς έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση μέχρι στιγμής, κύριε Κανελόπουλε. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και να κάνουμε απολύτως ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Το ΙΠΚΑ έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και για την έγκριση ή μη των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα σκουπίδια. Εμείς δηλαδή εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ΙΠΚΑ σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδιο για τις προτάσεις της χωροθέτησης των επιμέρους έργων. Αυτές αλλά έρχονται για τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Ωραία, οι προτάσεις χωροθέτησης έρχονται από την εταιρεία, για να το καταλάβουμε. Όχι, δεν έρχονται από την εταιρεία. Από πού? Εμείς δεν έχουμε παραλάβει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις 8 του μηνός από την εταιρεία, αλλά από την περιφέρεια. Με βάση το νομικό πλαίσιο, κυρία Κανελόπουλε, και πρέπει αυτό να γίνει απολύτως σαφές, με βάση τον εθνικό σχεδιασμό για τα σκουπίδια, η ευθύνη σχεδιασμού και εφαρμογής της διαχείρισης των αποβλήτων και η χωροθέτηση ανήκει στις περιφέρειες. Σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το ΙΠΚΑ μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες κάνουμε έργα τέτοια διαχείρισης απορριμμάτων. Έχουμε γύρω στα 13 έργα. Θα ήταν δυνατόν το ΙΠΚΑ να χωροθετεί από μόνο του σε όλες τις περιφέρειες από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα? Γι' αυτό λοιπόν ο νόμος και γι' αυτό λοιπόν και ο εθνικός σχεδιασμός αυτή την ευθύνη της διαχείρισης, της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της χωροθέτησής του τις έχει δώσει αποκλειστικά και μόνο στις περιφέρειες. Και γι' αυτό εμείς ούτε μιλάμε, ούτε συνομιλούμε, ούτε δεχόμαστε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κανέναν ανάδοχο. Αλλά αυτό θέλω να γίνει απολύτως σαφές. Εμείς παραλάβαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την περιφέρεια. Γιατί αυτή, ασχέτως του πώς έχει γίνει κάτω ο διαγωνισμός στην Πελοπόννησο, έχει την ευθύνη. Μέχρι στιγμής και η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ έγινε με την ευθύνη της περιφέρειας και η διακήρυξη του διαγωνισμού και η παραλαβή των μελετών σε εμάς έγινε από την περιφέρεια. Άρα λοιπόν να το κάνουμε απολύτως ξεκάθαρο. Λοιπόν, είναι απόλυτα σαφές αυτό που αναφέρεται. Παραλάβετε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την περιφέρεια. Η χωροθέτηση ανήκει στις περιφέρειες. Οι προτάσεις για τις χωροθετήσεις βεβαίως είναι προτάσεις περιφέρειας. Δεν μπορεί να έρθει το ΙΠΚΑ και να πει «Α, θα χωροθετήσω εδώ». Αυτό δεν, με βάση τον νόμο και τον εθνικό σχεδιασμό αλλά και τους περιφερειακούς σχεδιασμούς και τον περιφερειακό σχεδιασμό της Πελοποννήσου που έχει ψηφιστεί από τα περιφερειακά συμβούλια, αυτό είναι ευθύνη της περιφέρειας, η οποία μας φέρνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα στην οποία υπάρχουν και οι προτάσεις των περιφερειών, με την ευθύνη των περιφερειών, για την χωροθέτηση των σκουπιδιών. Εγώ το μεταφράζω για να το κάνω απλό και στους πολίτες. Η χωροθέτηση ανήκει στην περιφέρεια, δηλαδή στον περιφερειάρχη, στον κύριο Τατούλη κτλ. Στις περιφέρειες. Άρα επιτρέψτε μου να μεταφράζω εγώ λίγο περισσότερο, έστω και αυτό να ενοχλεί. Λοιπόν, άρα ήξεραν για τις θέσεις. Αυτό θα το σχολιάσω λίγο με τους συναδέλφους εδώ. Για να μας έχει έρθει σε εμάς στις 8 του μηνός από η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την περιφέρεια, φαντάζομαι ότι δεν έγιναν απειλήσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, κυρία Γιαννακοπούλου. Πώς είναι δυνατόν τότε το παλάκι για το πολιτικό κόστος, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό και κοινωνικό κόστος στην όλη υπόθεση, να πετιέται έτσι στο ΙΠΚΑ και σε εσάς? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι το διακινούν ή το προωθούν και δυστυχώς, επιτρέψτε μου να το πω, το ξαναλέω, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με την περιφέρεια, πρέπει όλοι, ούτε με τους φορείς τους αρμόδιους, γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να γίνει το πολύ σημαντικό έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Είναι ένα έργο το οποίο το θέλουμε όλοι. Φοβάμαι πάρα πολύ όμως ότι τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη όσον αφορά, αν θέλετε, την
σε εισαγωγικά πολιτική διαχείρισή του, νομίζω ότι αδικεί το έργο και τη σημασία του έργου για την Πελοπόννησο, το να προσπαθούν να αποποιηθούν κάποιοι τις ευθύνες τους. Πρέπει να υπόνονται και να λέμε την αλήθεια στους πολίτες, και νομίζω ότι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά ποια είναι τα πράγματα, και να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γίνεται τόσο ξεκάθαρο το θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργείου όσον αφορά τα όσα ακούμε αυτές τις ημέρες και που κυριολεκτικά έχει μπερδευτεί ο κόσμος που δεν ξέρει τι να κάνει και που αγωνιά και που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Και πρέπει να τα λέμε όλα ευθέως, συγγνώμη κύριε Καρελόπλε. Εμείς στείλαμε ένα δελτίο τύπου Υπουργείο που ήταν πάρα πολύ έτσι ψύχρεμο, σοβαρό, λέγοντας τα ζητήματα. Πρέπει να μιλάμε και να τοποθετούμε σε ανοιχτά. Ούτε με διαρροές, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν τιμούν το έργο που πρέπει να γίνει για την Πελοπόννησο. Και το τονίζω. Δεν τιμούν όλα όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει αυτή η ιστορία και αυτός ο τρόπος διαχείρισης. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί μας βλέπουν όλοι οι κάτοικοι και στην Καλλιρόη, μας βλέπουν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, μας βλέπουν στην Πελοπόννησο και θέλω λίγο να γίνει κάτι ξεκάθαρο. Όλοι περιμένουν τώρα τι θα γίνει. Τι θα κάνετε εσείς? Ευθέως θα σας πω το εξής. Καταρχάς, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση σκουπιδιών στην Πελοπόννησο. Και η κυβέρνηση το έχει στηρίξει πάρα πάρα πολύ αυτό το έργο, και γι' αυτό το λόγο πριν από λίγο καιρό είχαν κατεβεί όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο Υπουργός Περιβάλλοντος για να δείξουν και πράκτος τη στήριξη που έχουμε για το έργο της συνολικής διαχείρισης των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει, κατά την άποψή μου, ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό λάθος όσον αφορά την χωροθέτηση, ειδικά το κομμάτι το οποίο αφορά τη διαχειριστική ενότητα της Μεσσηνίας. Το να υπάρξουν, και έχω πλέον διαμορφώσει κεραία και απόλυτη πεποίθηση, και η ίδια έχοντας μελετήσει τα πράγματα, αλλά και μιλώντας με δεκάδες συμπατριώτες μας από τη συγκεκριμένη, από την Καλλιρόη και από την γύρω περιοχή. Ναι, ναι. Είναι απολύτως λάθος η χωροθέτηση του εργοστασίου του συγκεκριμένου διαχείρισης μέσα στην Καλλιρόη, στα 300 περίπου μέτρα από τον οικισμό, σχεδόν δίπλα και επάνω στον εθνικό δρόμο Τσακώνας Πύργου και σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιόμετρων από το δεύτερο, το άλλο εργοστάσιο, το οποίο υπάρχει στην Παλαιόχουνη. Θεωρώ ότι είναι απολύτως λάθος. Και επιτρέψτε μου να σας πω, με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων μου και με απόλυτη παρουσία, ότι εγώ με το θεσμικό μου ρόλο ως Γενική Γραμματέας του ΙΠΕΚΑ δεν πρόκειται να επιβεβαιώσω με την υπογραφή μου στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μία τόσο λανθασμένη χωροθέτηση. Η χωροθέτηση στην Καλλιρόη είναι λάθος. Δεν πρέπει να γίνει. Σε κάθε δε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κύριε Κανελόπουλε, πρέπει, όχι μόνο για την Πελοπόννησο, σε όλες τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά τα σκουπίδια, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Επιτρέψτε να πω. Εγώ... Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τις είδαμε τις εναλλακτικές προτάσεις, κυρία Κανελόπουλε. Να δούμε λοιπόν αυτό. Η κατάθεση αυτή τη ΜΠΕ δεν μας παρουσίασε. Εγώ άκουσα και σήμερα τον κύριο Τατούλη που επέμενε και έλεγε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Υπάρχει η μόνη λύση να πέσει η πρόταση της Στέρνα και να πάμε στον επόμενο και τον επόμενο και στον επόμενο. Ακούστε κάτι. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, αλλά ακούγεται πολύ εκβιαστικό. Δεν μπορούν τόσο πολύ σοβαρά ζητήματα να λέγονται και να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Προκαλούν την κοινωνία και, όπως σας είπα, δεν είναι σωστό να γίνεται. Πάσχουν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν έχουν εναλλακτικές προτάσεις. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προβλεπόμενες εναλλακτικές προτάσεις στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή, και σας το ξαναλέω, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν κάποιες τέτοιες εναλλακτικές προτάσεις, να δούμε τι περιλαμβάνει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να προχωρήσει το έργο με μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα έχει την κοινωνική αποδοχή. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει ο κάθε νομός να αναλάβει την ευθύνη του για τη διαχείριση των σκουπιδιών του. Ο κάθε νομός πρέπει να διαχειρίζεται τα σκουπίδια του. Mm-hmm. Δεν λέμε όχι μακριά από την πόρτα μας κι ας είναι όπου να είναι. Βεβαίως και η Μεσσηνία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της. Αλλά είναι παντελώς κατάφορα λάθος μέσα στον οικισμό
της Καλλιρόης ουσιαστικά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με όλα τα στοιχεία τα οποία σας είπα, με όλη αυτή την απίστευτα γενικευμένη αντίδραση των κατοίκων, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να παίρνετε σοβαρά υπόψη. Είναι σαφής η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε πολύ μεγάλη και ευρεία διαβούλευση με τους κατοίκους των περιοχών και να υπάρχει κοινωνική ηρεμία. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να υπάρξει η συγκεκριμένη χωροθέτηση στην Καλλιρόη. Και όπως σας το είπα, ξεκάθαρα, εγώ δεν θέλω και δεν επιθυμώ σε καμία περίπτωση να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, έχοντας πλήρη επίγνωση του ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο. Εάν όμως τα πράγματα οδηγηθούν, εγώ σας το λέω ότι δεν μπορώ να υπογράψω μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει μια τόσο λανθασμένη χωροθέτηση. Πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς λέγεται μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια εναλλακτική πρόταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει και χώρος για εκβιαστικά διλήμματα. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε για τις εναλλακτικές προτάσεις, κρατάω αυτό που είπατε για τα εκβιαστικά διλήμματα, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι έφτασαν στο σημείο του να εκβιάζουν τον κόσμο. Δεν θα κάτσω να πω και να μπω στη διαδικασία του ποιοι είναι αυτοί ή οτιδήποτε, αλλά στη μέση βάλαμε τον κόσμο. Ο κόσμος που καλά κάνει αγωνιά για την περιοχή του και καλά και κάνει και περιμένει ξεκάθαρες τοποθετήσεις, όπως είναι η δική σας απόψη, κυρία Γιαννακοπούλου. Θέλω να καταλάβω όμως κάτι. Αυτή η ΜΠΕ για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου έρχεται συνολικά. Έρχεται για όλες τις περιοχές. Έρχεται και για τη Σκάλα, έρχεται και για την Παλαιόχουνη στη Μεγαλόπολη, έρχεται και για τους σταθμούς μεταφόρτωσης, έρχεται και για τη Μεσσηνία. Μήπως όλο αυτό υποκρύπτει. Αφορά όλο το έργο, κύριε Καλλιρόη. Ναι, αφορά όλο το έργο. Μήπως όλο αυτό υποκρύπτει μια περαιτέρω πίεση για να περάσει η περιοχή της Καλλιρόης. Μήπως είναι εκβιαστικός ο τρόπος. Θα μπορούσε να έρθει μόνη της. Να έρθει μόνο του όσον αφορά η χωροθέτηση ξεχωριστά. Ναι, ναι. Έτσι όπως έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής η διαδικασία και έτσι όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής η διαδικασία, είναι συνολική η διευθέτηση του ζητήματος έτσι όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε βεβαίως να υπάρχουν, να το δούμε από την αρχή, αλλά αυτό θα σήμαινε σημαντική καθυστέρηση. Αυτό πρέπει να σας το πω. Όταν υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία πέφτουν στους δήμους και χρονοδιαγράμματα πάρα πολύ στενά και γνωρίζετε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, το να πάνε όλα μαζί. Αλλά όπως σας είπα και είναι απολύτως σαφές, οτιδήποτε θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη, έτσι, ένας άλλος τρόπος να κινηθούν τα πράγματα, αλλά θα σήμαινε μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση του έργου και ίσως και κίνδυνο του έργου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Σε αυτό το έργο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, κύριε Κανελόπουλε. Και η περιφέρεια και η κυβέρνηση και το ΙΠΚ και κυρίως η κοινωνία. Δεν μπορεί να περάσει κανένα απολύτως έργο όταν έχει λάθος χωροθέτηση και όταν δεν έχει την κοινωνία κοντά του, όταν την έχει απέναντί του. Το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όπως σας το είπα, αποτελεί και ξεκάθαρη ευρωπαϊκή εντολή και οδηγία. Γι' αυτό άλλωστε προβλέπεται δίμηνη περίοδος διαβούλευσης με την κοινωνία, για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κοινωνική αποδοχή. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι δεν υπογράφετε τη μελέτη την οποία την αναγνωρίζετε ως... τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία αναγνωρίζεται ως λάθος όσον αφορά τη χωροθέτηση που γίνει συγκεκριμένα για την περιοχή της Καλλιρόης και τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα και τα υπόλοιπα. Να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση και να δούμε στην τι λέει και η ΜΠΕ. Να δούμε τι προτείνει μέσα ως εναλλακτική η ΜΠΕ, που οφείλει να έχει μια εναλλακτική πρόταση. Σαφώς. Οφείλει σαφώς να υπάρχει, αλλιώς πάσχει. Δεν είναι σωστή μια ΜΠΕ που δεν περιλαμβάνει μια εναλλακτική πρόταση. Με τη βαθμολόγηση βεβαίως και με οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Πρέπει να δούμε τι άλλες εναλλακτικές υπάρχουν. Αλίμονο εάν πηγαίναμε στην κάθε περιφέρεια και στην κάθε τοπική κοινωνία και έλεγαν είτε οι περιφέρειες και μετά είτε οι όλοι οι άλλοι φορείς, αποφασίσαμε και διατάξαμε ότι αυτή πρέπει να είναι η συγκεκριμένη περιοχή που θα γίνει το έργο. Τα έργα πρέπει να προχωρήσουν και να γίνουν, αλλά όπως σας είπα, είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει κοινωνική αποδοχή και κοινωνική ειρήνη. Δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε νέες κερατέες και σε νέου είδους τέτοια ζητήματα. Σωστό. Πρέπει άμεσα, πριν τα πράγματα εξελιχθούν στα άκρα, να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και την αναγκαιότητα, και το τονίζω, το να γίνει το έργο.
Να γίνει όμως το έργο σωστά και έχοντας αποδοχή από την κοινωνία. Κυρία Γιαννακοπούλου, ένα τελευταίο ερώτημα. Θα σας ρωτάω και φαντάζομαι και ο κάθε πολίτης. Στην περίπτωση που σας πιέσουν να υπογράψετε, εννοώ πολιτικά ή οτιδήποτε, τι θα κάνετε εσείς? Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πάντα θα πριτανεύσει η λογική, κυρία Κανελόπουλε, και νομίζω ότι υπάρχουν αυτά τα εχέγγυα. Από εκεί και πέρα, στην μέχρι τώρα πορεία μου, έχω αποδείξει, κυρία Κανελόπουλε, ότι αναλαμβάνω απολύτως έτσι το πολιτικό κόστος και το πολιτικό βάρος το οποίο μου αναλογεί. Και όταν λέω κάτι, το εννοώ και το φέρνω εις πέρας κάτω-κάτω. Μέχρι στιγμής το έχω αποδείξει όσο ήμουν βουλευτής και εκπροσωπούσα το όνομό μου σε πολύ κρίσιμες ψηφοφορίες και σε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Ποτέ δεν δίστασα να συγκρουστώ ακόμη και με κορυφαίους υπουργούς όταν εγώ ήμουνα βουλευτής για πολύ σοβαρά ζητήματα για τα οποία είχα κεραία πεποίθηση ότι ήταν σωστά και ότι ήταν απέναντι, αν θέλετε, στο συνολικότερο και στο γενικότερο συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του τόπου μου. Αλλά και αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για αυτό το ζήτημα, για το οποίο έχω απόλυτη συνείδηση ότι το σωστό είναι να μην γίνει στην Καλλιρόη, ότι είναι λάθος η χωροθέτηση της Καλλιρόης. Και εδώ πέρα εγώ θα το πάω κάτω-κάτω, κύριε Κανελόπουλε, όπως έκανα πάντα μέχρι στιγμής στην πολιτική μου διαδρομή. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ούτε κολοτούμπας της πολιτικής, ούτε άλλα να λέω στους μεν, άλλα να λέω στους δε. Νομίζω ότι αυτού του τύπου η πολιτική, οι πολιτικάντητες δηλαδή, βρίσκονται πια στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Αυτές οι λογικές μας έχουν οδηγήσει εδώ πέρα και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέες λογικές, ανθρώπους που ό,τι λένε το εννοούν και το πηγαίνουν κάτω-κάτω με κάθε κόστος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Να είστε καλά. Η οποία κυριολεκτικά ήταν αποκαλυπτική, χρήσιμη σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.